Εντάξει. Το μικρό. Λοιπόν, μαζί με τον εκλεκτό συναδελφό μου, εκ των κορυφαίων δικηγόρων του Βόλου, τον κύριο Μιχάλη Βασιλικό, έχουμε αναλάβει πάρα πολύ δύσκολο έργο. Πρέπει να δείξουμε ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης τις πραγματικές συνθήκες οι οποίες προηγήθησαν, οι συνθήκες που έλαβαν χώρα την ώρα που έγινε η εκπροσωπώτηση του έργου, να αναδείξουμε την πραγματική προσωπικότητα του δράστου, να αναδείξουμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είναι κανένας εγκληματίας που αποφάσισε να πάρει το νόμο στα χέρια του. Να δείξουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο δράμα σε μια οικογένεια που δυστυχώς, αν δεν είχε χάσει τη ζωή της η μητέρα των κοριτσιών και δεν έκανε αυτό το νέο γάμο, ο εντολέας μας τίποτα δεν θα είχε συμβεί. Αυτό το κενό της πραγματικής μητέρας, δυστυχώς από τα στοιχεία που υπάρχουν. Θέλω να σας πω ότι πριν έρθω εδώ, εξετάστησαν ως μάρτυρες η καθηγήτρια και ψυχολόγος, στην οποία είχε εκμυστηρευτεί το κοριτσάκι, το δράμα το οποίο συνέβαινε επί 9 χρόνια. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, γιατί από την πλευρά της ποινικής προσεγγίσεως είναι η σοβαρότερη κατηγορία η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής. Απειλείται ποινή σοβαρού καθεξής. Όμως εκείνο που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ότι ο νομοθέτης έχει επιφυλάξει ως ελάχιστη ποινή τα 2 χρόνια. Ήμουν δικηγόρος πολλά χρόνια πριν αυτού του δυστυχούς ανθρώπου που κάποιος του βίασε και το σκότωσε ένα 12χρονο παιδί στο Άργος. Η ποινή που του επευλήθη, γιατί αυτός σκότωσε το δολοφόνο του παιδιού του και βιαστεί το παιδιού του έξω από τα δικαστήρια, λίγο πριν ανακριθεί, ήταν 2,5 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη, ώστε αυτό το δράμα που υπάρχει με 3 κορίτσια, με ανώτατες σπουδές, με τεράστιο θύμα, ένα κοριτσάκι 9 ως 18 ετών, στο οποίο ασελγούσε βάσει των αποδείξεων που έχουμε. Πρέπει να σεβαστούμε τη μνήμη του θύματος, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε την αλήθεια. Αυτός ο αδίστακτος από τα στοιχεία που έχουμε άνθρωπος βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ενώ έχει χάσει την πραγματική του μητέρα, στον κίνδυνο, επειδή βρήκε το θάρρος να αποκαλύψει αυτό το δράμα που υφίσταται από 9 χρόνια, να χάσει και τον φυσικό του πατέρα. Είμαι πατέρας, έχω παιδιά, 50 χρόνια σχεδόν δικηγορώ. Είναι από τις υποθέσεις που θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που με επέλεξαν και δεν δίστασα να πω το ναι όταν ο θείος των κοριτσιών και τα κορίτσια μετά, τα δύο μεγαλύτερα, με κάλεσαν. Και χαίρομαι πολύ που συνεργάζομαι με τον κύριο Βασιλικό και είμαι βέβαιος ότι είτε στο Βόλο εκδικαστεί αυτή η υπόθεση, σε κάποιο άλλο πρωτοδικείο του εφετείου Θεσσαλίας, δηλαδή μπορεί να δικαστεί στη Λάρισα, μπορεί να δικαστεί στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, θα βοηθήσουμε τους τακτικούς δικαστές, τους εισαγγελείς και τους ενόρκους να εκδώσουν μια δίκαιη απόφαση. Κύριε Κούγια, στη συνάντηση με το στήμα ο Μπλάτσερ.